Πέτρε, και άλλη μια χρονιά η Λέσχη Λάνσκο Ιπποκράτης παρατείται στην πρόνοια σχολικά είδη για τους μαθητές. Είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να παραδώσουμε στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου ΚΟ 20 κιβώτια με σχολικά είδη και γραφικά για τα παιδιά οικονομικά αδύναμων οικογενειών. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί ο κόσμος ανταποκρίθηκε και αυτό σημαίνει ότι ζούμε σε μια κοινωνία που έχει συναισθήματα αλληλεγγύης και έχει αναπτύξει την συνέστηση του διπλανού. Και αυτό σημαίνει ότι πάμε καλά, βαδίζουμε με ιδανικά, με αρχές και η κοινωνία είναι υγιής. Πείτε μας για λόγια σε ό,τι αφορά τη συνεργασία που έχετε και με το ραδιοφωνικό C93 που διαχρονικά στηρίζει αυτή την προσπάθεια και φυσικά σε όλους τους κατοίκους της ΚΟ που ενισχύουν αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το ράδιο C93 και συγκεκριμένα τον Παύλο τον Μπάτση που είναι πάρα πολλά χρόνια δίπλα στη Λέσχη και προσφέρει και εκείνος με το δικό του τρόπο στο κομμάτι του λαϊονισμού, στο κομμάτι του ανθρωπισμού. Τον ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνεργασία και εύχομαι εις πολλά έτη να συνεχιστεί αυτή η δράση. Σε ό,τι αφορά τα σχολικά είδη, τι ακριβώς περιλαμβάνουν μέσα αυτά τα 20 κιβώτια? Περιλαμβάνουν σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια, ό,τι χρειάζεται ο κάθε μαθητής για να ξεκινήσει έτσι ευχάριστα και χαρούμενα τη σχολική χρονιά του. Πρώτα, νομίζω πρέπει να είστε ιδιαίτερα ευτυχείς που και φέτος και η Λέσχη Λάιονς ΚΟ Ιπποκράτης θα προσφέρει αυτά τα σχολικά είδη για να ενισχυθούν οι οικογένειες των μαθητών που έχουν ανάγκη. Όπως είχα πει και πέρυσι, που το είχα παραλάβει, ότι τα χαμόγελα είναι πάρα πολλά που δίνεται στα παιδιά, στα μικρά παιδιά. Πρόνοια είναι όλοι μαζί, με συνεργασία και προσφορά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Λέσχη Λάιονς ΚΟ, που κάθε χρόνο είναι δίπλα στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, δίπλα σε όλο τον κόσμο, προσφέρει σε όλους τους συμπολίτες μας. Ήθελα να πω συγχαρητήρια για το έργο τους. Πρόεδρε, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, καλή δύναμη και να συνεχίσετε έτσι να προσφέρετε στον άνθρωπο. Γνωρίζουμε, Πρόεδρε, ότι υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο σε εσάς εδώ στην πρόνοια, με μεγάλη εχημήθεια. Δίνετε σε αυτές τις οικογένειες αυτά τα προϊόντα τα οποία χρειάζονται. Ναι, είναι με πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας. Όμως σήμερα ετοίμασαν έγγραφα προς όλα τα σχολεία για να μας πούν και οι διευθυντές αν υπάρχουν παιδιά που έχουν ανάγκη και με τη δική σας βοήθεια, με τη βοήθεια των Lions, θα δοθούν όπως δόθηκαν και πέρυσι έτσι σε σχολεία και στα χωριά μας, όχι μόνο σε σχολεία της πόλης. Φτάσαμε μέχρι την Κέφαλο και πήγαμε εκεί και δώσαμε. Έτσι θα δοθούν και φέτος. Υπάρχουν υπάλληλοι του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής όπου θα το κανονίσουν όλο αυτό και θα μεταφέρουν όλο το υλικό στα σχολεία. Και θα μεταφέρουν το υλικό στα σχολεία. Και του χρόνου και στους δύο. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους συμπολίτες μας που δείχνουν εμπιστοσύνη στη Λέσχη Λάιονς ΚΟ Ιπποκράτης. Οι δράσεις μας θα συνεχιστούν προς όφελος της κοινωνίας και της ευημερίας της. Υπογράφουμε επίσημα το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής. Και να υπογράψω κι εγώ εκεί.